Γεια σας. Λοιπόν, για πείτε μας εδώ πέρα τι να περιμένουμε από σήμερα και τις επόμενες ημέρες στο φεστιβάλ που ξεκινάει. Και σε μια μέρα συμβολική με τη μεγάλη απεργία σήμερα, έτσι, έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα. Σωστό. Ακριβώς. Και αυτός είναι ένας ακόμα λόγος να πλημμυρίσει σήμερα το πάρκο Τρίτσι. Μετά το τεράστιο συλλαλητήριο που διοργανώθηκε πριν λίγη ώρα στο Σύνταγμα από τα σωματεία, όπου χιλιάδες εργαζόμενοι και νεολαίοι διατράνωσαν την αντίθεσή τους στο νομοσχέδιο έκτρωμα για τα εργασιακά που φέρνει σήμερα η κυβέρνηση και στην κοροϊδία με τις τριετίες. Διατράνωσαν την αντίθεσή τους και σε μια εγκληματική πολιτική που βουλιάζει δικαιώματα, ζωές και περιουσίες μέσα στη λάσπη, διεκδικώντας συλλογικές συμβάσεις εργασίας, διεκδικώντας μέτρα στήριξης και άμεσα αποζημιώσεις για τους πληγέντες στη Θεσσαλία. Νομίζουμε ότι το Πάρκο Τρίτσι μπορεί σήμερα να στείλει διπλό μήνυμα και αλληλεγγύης και διεκδίκησης, αλλά και αγώνα και μια ανάσα πολιτισμού, αν θέλετε, mm-hmm. που μέσα σε αυτή την κατάσταση είναι πιο αναγκαία από ποτέ. Για πείτε μας και γι' αυτό. Σήμερα, αύριο και μεθαύριο. Καλλιτεχνικά, τι να περιμένουμε τώρα, για πείτε μας. Καλλιτεχνικά, περιμένουμε 5 σκηνές με περισσότερους από 350 καλλιτέχνες, συναυλίες, αφιερώματα, θεατρικές παραστάσεις, εικαστικές εκθέσεις, συζητήσεις, τη συμμετοχή 30 κομμουνιστικών νεολαίων και αντιπεριαλιστικών οργανώσεων από όλο τον κόσμο. Σήμερα, για παράδειγμα, που ξεκινάει το φεστιβάλ, mm-hmm. θα έχουμε τη μεγάλη συναυλία για τα 50 χρόνια του Βασίλη Παπακοσταντίνου, αφιέρωμα στο αντιδικτατορικό τραγούδι, αλλά και πολλές συναυλίες με νέους καλλιτέχνες, με τη Μαρσό, με πολλά άλλα σχήματα, στη μαθητική σκηνή, στη νεανική, στη λαϊκή σκηνή. Αύριο, επίσης, πολύ ενδιαφέρουσες συναυλίες. Και το Σάββατο η κορύφωση του φεστιβάλ με τη μεγάλη πολιτική συγκέντρωση 8:30 που θα μιλήσει ο Γενικός Γραμματέας του κόμματος ο Δημήτρης Κουτσούμπας.